για την Εκκλησία του Πατρόου Εορτολογίου να σταματήσουν να παίζουν, ιδιαίτερα οι Άγιοι Αρχιερείς ενού παιχτής, και να καταλάβουν ένα πράγμα: οι ώρες αυτές είναι ώρες μαρτυρικές. Το μαρτύριο είναι η Ορθόδοξος ομολογία, είναι το Πάτριον εορτολόγιο, είναι το λίμα που βλέπει ο ουρανός και αγάλεται στην παρουσία του. Τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Ας σταματήσει ο εωσφορικός εγωισμός. Ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι αγιότερος. Ο καλύτερος και ο αγιότερος θα γίνει θερμότερος ομολογητής της Αγίας και ακαινοτομή του πίστεώς μας. Αυτός είναι ο αγιότερος, αυτός είναι εκείνος που δίνει την μάχη, όχι πλέον ενώπιον της Ελλάδος, αλλά ενώπιον ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Και είναι πλέον καιρός. Δεν παραγνωρίζουμε την αρετή. Δεν αδιαφορούμε δια τον αγιασμό. Αλλά η ώρα της μάχης ενώνει κλήρο και λαό στην ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Παναγίου Πνεύματος. Και τελειώνοντας, καταλήγω. Αυτές οι τρεις προτροπές των ομολογητών όλων ημών προσπάσαν κατεύθυνση, διότι εμείς δεν μας χωρίζει τίποτε. Κλήρος και λαός είμαστε ενωμένοι και περιμένουμε αυτή η ενότητα της ομολογίας να προχωρήσει δια την σωτηρία του έθνους και την σωτηρία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Και μέσα από αυτήν την ενότητα, αδέλφια μου, θα γίνουν τα εξής σε μηδέν χρόνο, σε πολύ σύντομο χρόνο. Θα ανοίξει η βασιλεία των ουρανών και θα γίνει η αποκατάσταση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Θα ανοίξουν τα σπλάχνα του Άδου για να αρπάξει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος άπειρες βαπτισμένες και μυρωμένες ψυχές. Θα γίνει το θέλημα του παντοδυνάμου Θεού ως εν ουρανώ και επί της γης. Θα δεθεί το ακάθαρτον πνεύμα, γι' αυτό και λυσαλέα μάχεται και δεν αφήνει, αν δεν είμεθα εν μετανοία και εξομολογήσει και δεν βρισκόμεθα με αδιάλειπτον προσευχή, να βρισκόμεθα σε τέτοιες άγιες και ευλογημένες συνάξεις. Είναι πνευματικό το θέμα. Και από εκεί και πέρα το μέγιστο που θα γίνει σαν παρουσία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα θα είναι η εμφανέστερη από ποτέ επιφάνεια του Παναγίου Πνεύματος. Είναι λοιπόν, μεγάλα αδέλφια μου τα μηνύματα, είναι μεγάλες οι στιγμές. Μακαρίζω
3. Την αγάπη σας και από όσο πιο μακριά ήρθατε, τόσο πιο ευλογημένη είναι η σύναξη και η προσέλευσή σας. Τα αδέλφια μας από τη Θεσσαλονίκη, από τον Τύρναβο, από τη Λάρισα, από το Βόλο, Λαμία, από τη Χαλκίδα, από τα Περίχωρα, εσείς είστε δείγμα, χρυσό όμως δείγμα Ορθοδοξίας και Ελλάδος. Και όλοι όσοι βρίσκονται σαν να είναι εδώ με την προσευχή και την αγάπη τους, θέλοντας να τελειώσω, θέλω να σας παρακαλέσω, αδελφοί, ο αγώνας είναι σκληρός, αλλά δεν πρέπει να σταματήσει. Εάν θα σταματήσει, όλοι θα είμεθα υπεύθυνοι. Αν προχωρήσει ο αγώνας, η σημερινή ηλιόλουστη ημέρα θα γίνει ολόκληρη η τρίτη χιλιετία και ο μεγαλομάρτυρας Γεώργιος που έχουμε την κατάθεση των Αγίων Λειψάνων του και τα εγγένεια του ναού εις την Λίδα στα Ιεροσόλυμα θα γίνει των εχμαλώτων ελευθερωτής, των πτωχών υπερασπιστής, ασθενούντων γιατρός και βασιλέων υπέρμαχος. Να έχουμε λοιπόν θάρρος, κουράγιο, δύναμη. Ο κάθε ένας από μας κάτι καλύτερο να κάνει αύριο, κάτι δυνατότερο, κάτι πνευματικότερο να αξιωθεί. Και με αυτά τα λόγια λέγω στους Αγίους του Θεού, τώρα που θα ξεκινήσουμε την πορεία, να ξεχωρίσουν οι Άγιοι του Θεού και να βρεθούνε μπροστά στην πορεία και ο λαός και τα λάβαρα και τα πανό σε μία πορεία που δεν θα βιαζόμαστε. Θα πάμε αφού ο Θεός μας δίνει ούτε βροχή ούτε κρύο. Μας ζεσταίνει τις ψυχές και εμείς με ζεσταμένη την ψυχή θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα της δόξης του Κυρίου αλλά και των μαρτύρων, των ομολογητών και των οσίων της Αγιοτόκου Ελλάδος. Ζήτω η Ορθοδοξία μας! Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω τα νιάτα της Ελλάδος! Οι αγώνες οι ομολογιακοί, κλήρος και λαός, η δόξα και η τιμή του Κυρίου ή με θυμών. Αμήν. Και επειδή όπως βλέπετε πέρασε και η ώρα και πρέπει να γίνει η πορεία νωρίς, κλείνουμε τους λόγους μας με έναν χαιρετισμό από την Θεσσαλονίκη, από τον θερμό εκεί αγωνιστή Αναστάσιο Θεοδωρίδη. Υποδεχτείτε τον. Για να μιλάμε ελεύθερα, θα πρέπει να είναι ελεύθερη και η Ελλάδα. Σας ερωτώ, η Ελλάς είναι ελεύθερη? Όχι. Δεν άκουσα? Όχι. Δεν άκουσα? Όχι. Η ελευθεριά ξεκινάει από την πόλη. Ξέρετε ότι φέτος 25 Μάρτη δεν θα γιορτάσουμε εθνική επέτειο? Το ξέρετε?
Γι' αυτό ο φύλαξης λαός της Ορθοδοξίας, ο ελληνικός λαός, ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, όλοι με μια ελληνική σημαία θα κατέβουμε στους δρόμους και θα γιορτάσουμε την 25 του Μάρτη. Σας βλέπω λίγο χλιαρούς. Τι λέμε, Ορθοδοξία ή θάνατος! Δεν ακούω. Ορθοδοξία ή θάνατος! Εμείς δώσαμε ένα μήνυμα στη Θεσσαλονίκη. Το παλαιό. Στη Θεσσαλονίκη δώσαμε... Στη Θεσσαλονίκη δώσαμε ένα μήνυμα κάποτε. Αλλά κάποιοι δεν το εκτίμησαν. Και το λέω σε εσάς. Εγώ ξέρετε πολύ καλά, δεν εμπιστεύουμε κανένα πολιτικό. Κανέναν. Γι' αυτό το μήνυμα το λέμε και το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία! Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία! Δεν ακούω! Δεν άκουσα να μιλάνε σήμερα ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα γυφτόσπιτα που έλεγε ο Παπουλάκος στα δικαστήρια. Εμείς κάνουμε έναν αγώνα από πόνο και όχι από ψώνιο. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να μην κοροϊδεύουμε κανέναν. Δεν άκουσα να μιλάμε για το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ξέρετε ότι σφραγίζουν τα κτίνη όλα τα ζώα σήμερα. Σε λίγο καιρό έρχεται η σειρά των ανθρώπων. Τι θα πράξουμε? Βγαίνουν οι νέες ηλεκτρονικές κάρτες, βιομετρικές κάρτες. Τι θα κάνουμε? Δεν ακούω. Θα σφραγιστείτε? Θα σφραγιστείτε? Γι' αυτό πρέπει να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Όλο τον ελληνικό λαό. Βέβαια, δεν πρέπει να περάσει το μικροτσίπ στους ανθρώπους, ούτε στις βιομετρικές κάρτες. Έρχονται σε λίγο καιρό και δεν ακούω να ομιλούν για το θέμα αυτό. Και με ενοχλεί. Γι' αυτό σας λέγω, τι προτιμούμε? Ο Πιλάτος είπε, Χριστό ή Βάραβα? Σας ερωτώ. Χριστό ή Αντίχριστο? Χριστό ή Αντίχριστο? Έτσι, αδέρφια μου, σας θέλω ζεστούς. Στη Θεσσαλονίκη δίνουμε το μήνυμα συνέχεια. Κρίμα για την Αθήνα που κάποιοι με ρίμνησαν να μην ακουγόμαστε και εδώ πέρα. Που κάποιοι με ρίμνησαν να μην ακουγόμαστε. Δεν ακούμε λαοπλάνους τύπου Χριστόδουλου. Δεν ακούμε ερετικούς τύπου Βαρθολομαίου. Εμείς είμαστε γνήσιοι, ορθόδοξοι, χριστιανοί. Γι' αυτό, αδέρφια μου, τελειώνω, δεν μ' άρεσαν τα πολλά λόγια. Να τελειώσουμε με το μήνυμα. Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία! Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία! Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία! Και όχι στο σφράγισμα του Αντιχρίστου! Όχι στο σφράγισμα! Ευχαριστώ. Ναι, σας πληροφορώ ότι επειδή πέρασε η ώρα και όπως βλέπετε έχει σκοτεινιάσει, παρακαλούμε τον Δήμιο Κλήρο, τους Αγίους Αρχιερείς μας και το μοναχικό τάγμα να προηγηθούν, να συγκεντρωθούν μπροστά, η πορεία θα ακολουθήσει τον δρόμο αυτό της Πανεπιστημίου και δεν θα πάμε από Ομόνια, θα στρίψουμε από το Αρσάκιο. Προσέχτε, από το Αρσάκιο, από το στενό του Αρσακίου, θα στρίψουμε αριστερά για να μπούμε στη Σταδίου και θα προχωρήσουμε προς την Βουλή των Ελλήνων.